πω, καλώς ορίσατε στις επίσημες στις σχολές ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, όπου σε συνεργασία με τους προπονητές σας, οι οποίοι πιστεύω είναι πάρα πολύ καλοί. Εντάξει, θα σας προσφέρουμε πολλά πράγματα. Εντάξει, να διασκεδάσετε, θα περάσετε καλά, θα γνωρίσετε και άλλα παιδιά και από άλλες πόλεις στο Παναθηναϊκό. Εντάξει, και πάνω απ' όλα θέλω να ακούτε τους προπονητές σας. Εντάξει, οι προπονητές σας ξέρουν καλά τη δουλειά τους και όταν ακούς τον προπονητή σου προοδεύεις το ποδοσφαίρο. Και πρέπει πάνω απ' όλα να είστε μεταξύ σας φίλοι. Είστε φίλοι μεταξύ σας? Ναι. Ένα άκουσα? Ναι. Μάλιστα. Αντίθετα και με άλλες ακαδημίες, απλά εμείς εντοπίσαμε ότι στην ακαδημία σας γίνεται επαγγελματική δουλειά. Στον Παναθηναϊκό λαμβάνουν υπόψη την εκπαίδευση των προπονητών. Έχετε προπονητές με άρτια επιστημονική εκπαίδευση που μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά στα παιδιά σας και βέβαια με τη συνεργασία του επίσημου Παναθηναϊκού, ο οποίος Παναθηναϊκός θα προσφέρει περαιτέρω τεχνογνωσία στους προπονητές σας με όφελο που καταλήγει πάντα στα παιδιά. Εμείς σαν Παναθηναϊκός θα είμαστε κοντά στην ακαδημία σας να την προωθήσουμε όσο μπορούμε. Θέλουμε η Ακαδημία της ΠΑΦΟΥ να μεγαλώσει και υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να γίνει μια μεγάλη Ακαδημία του Παναθηναϊκού στην ΠΑΦΟ. Αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι τα παιδιά να μαθαίνουν ποδόσφαιρο πάντα εκπαιδευμένα ανάλογα με την ηλικία τους. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι, θέλουν διασκέδαση, πρέπει να μαθαίνουν μέσω του παιχνιδιού και δεν επιδιώκουμε ούτε τον πρωταθλητισμό, ούτε να βγάλουμε τον Νεϊμάρ ή τον Μέση που λέγαμε πριν. Σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και σαν μια πρώτη γεύση θα είναι η επίσκεψη του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στις εγκαταστάσεις σας την Παρασκευή, όπως θα έρθει και θα δηλώσει και εμπράκτος τη συμπαράστασή σας και τη βοήθεια του Παναθηναϊκού στην όλη προσπάθεια που κάνετε. Βέβαια, οι περισσότεροι το γνωρίζετε ότι οι πιθανότητες να γίνει κάποιος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι πλέον πολύ λίγες, ειδικά στο πρωτάθλημα της Κύπρου που αγωνίζονται ξένοι περισσότερο και πόσο μάλλον στο πρωτάθλημα το ελληνικό που είναι δύσκολο να επιλεχθεί και παίχτης από την Κύπρο. Παρά τα αυτά, να γνωρίζετε ότι αν αύριο αναδειχθούν ταλέντα από την Ακαδημία, έχουν πραγματικές ευκαιρίες. Γίνονται δοκιμαστικά επίσημα, θα γίνουν και στην Κύπρο, θα γίνουν και στην Ελλάδα. Τα παιδιά έχουν πραγματική ευκαιρία να διεκδικήσουν μία θέση στην επίσημη Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Να λέμε μεγάλα πράγματα, θέλουμε να βλέπουμε ότι τα παιδιά φεύγουν με το χαμόγελο από το γήπεδο και είναι αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Σωστό. Οποιοσδήποτε ερωτήσεις. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία και κάθε πρόοδο στα παιδιά σας και εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Ήδη έχουμε σχεδιάσει για κάποια σεμινάρια να κάνουμε κάποιες βελτιωτικές προπονήσεις τεχνικής για τα παιδιά και νομίζω θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ.